αγάπης Κιλιάρης και αφορά την περιοχή μας. Ευχαριστούμε θερμά για την παραπόρση της ενοχλάς στο Διευθυντή, τον κύριο Στέλιο Καπούλη και τον διδακτικό προσωπικό του Νέου Σχολικού Κέντρου Προσωπικών, τους ευχόμαστε καλό μήνυμα και καλή πρόοδο στα παιδιά. Επίσης, ευχαριστούμε όσους συμμετέχουν στην παράσταση που αν και ερασιτέχνες, κατάφεραν να δώσουν τέλεια του χρόνου. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πάπη Κιλιάρη για την πολύτιμη βοήθεια στο σύλλογό μας. Ευχόμαστε σε όλους σας καλή θέαση και καλές γιορτές με υγεία. Thank you.
Μια αρχόντισσα. Όμορφη. Που την έλεγαν Αγνή. Ήταν η μοναχοκόρη ενός γενοβέζου άρχοντα που είχε εκείνο τον παλιό πύργο στο εξωτικό του. Εδώ στο Πασινόπουλο. Ο ίδιος ερχόταν σπάνια, μιας και ήταν απασχολημένος στη Γένοβα. Όμως έστελνε την κόρη του να παραφερήσει στο αρχοντικό. Και να χαρίθει σε βοδιές που αναζιόταν από τα περιβόλια. Απολάμβανε τον ήλιο και τη θάλασσα. Εκεί στην ακρογιαλιά, στο μακρύ κοντάρι, εκεί πήγαινε η Αγνή και έπλαινε τα πόδια της, σηκώνοντας το μακρύ μεταξωτό της φουστάνι, αφήνοντας να φανεί λίγο, λίγο ποδοστρά καλώς. Νερατσούλα φουντωτή την έλεγα και την καμάρα. Της έλεγαν μάλιστα και ένα τραγουδάκι. Να θυμηθώ. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο κρεμμυδάρι, κάτω στο γυαλό, κάτω στο κρεμμυδάρι, κάτω στο γυαλό τον δει, νερατσούλα φουντωτή, κάτω στο γυαλό τον δει, νερατσούλα φουντωτή. Έλα που γυαλώσε, έλαβε κι όλος ο κόσμος. Όταν χαμογελούσε η Αγνή. Κατέβασε το φουστάνι σου, αρχόντισσά μου. Ντροπή. Γιατί, περικαλώ, μπα σε καλό σου, βάλια μου. Τα παλικάρια σε κοιτούν, δεν πρέπει, και εγώ σου. Μα δεν κάνω τίποτα κακό, καλή μου, βάλια. Καλή και τόση ζέστη, άλλωστε. Μια αρχόντισσα σαν και εσένα δεν πρέπει να στέλνει τα ρούχα της στο γυαλό. Καθώς ζέστηνε ο καιρός, η Αγνή δεν είχε ύπνο. Έβγαινε στον μπαλκόνι της και ανάμεσα σε όλες τις ευωδιές του κάμου απολάμβανε το φεγγαράκι, τη δροσιά και τους ήχους της νύχτας. Ρίξε κάτι απάνω σου. Δεν πρέπει να βγαίνεις έτσι ακόμα έξω. Θα πλώσεις. Ξέρω, καλή μου βάγια, πόσο μοιάζεις και για μένα. Όμως, άσε με να χαρώ του με την όμορφη βραδιά. Είναι τόσο όμορφα εδώ στα περιβόλια. Είναι κι αυτό τα ειδονάκι. Πόσο όμορφα και λαϊδάει. Είμαι περίεργη να δω πώς είναι. Πώς είναι τα χρώματα. Δείχνω στο κύμα. Με το μεγάλο περιβόλι περνούσε ένα σχήμα. Ο κόκκανος. Αυτός το περιβόλι ήταν αδελφός. Αλλά τώρα είχε μόνο λίγα νερά με βατράκια που έκραζαν όλο το βράδυ. Φόρεσε κάτι η τριαρχόνισσα και κατέβηκε να περπατήσει στη βοτσαλωτή αυλή, δίπλα στο μέντανο. Το φεγγάρι ήταν σχεδόν γεμάτο και έφυγε σαν μέρα. Ένα σιγανό αεράκι έκανε στοιχή την παρουσία του με το θρόισμα από τα φρύγανα του γέρι που πέφτουν, που υψωνόταν στην αυλή. Ενώ κάποια νυχτοβούλια έπεσαν στην καταπράσινη βαθιά. Περπάτησε μέχρι τα λουλούδια η Αγνή και τράβηξε το στρατάκι μέχρι την αρχή του περιβολιού. Ήταν όλο ευθεία μέχρι τον μαντρόπιχο και από κάτω κόκκανε στο ποταμό. Είχε και μια σκάρπα για να κατεβαίνει όταν δεν έτρεχε. Και βοδιές περιβολιού την τρέλαιναν. Ήθελε να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Μα πού είναι κρυμμένο? Μπορεί να κρύβεται τόσο καλά. Πού θα μου πάει, θα το βρω. Η γυναικεία περιέργεια της Αγνής την έσπαγνε ολέθεν περισσότερο και μακρύτερα προς τον πύργο. Την οδηγούσε στα όρια του περιβολιού. Όταν έφτασε λοιπόν στο φράχτη, δεν χρειαζόταν να προσπαθήσει κανείς για να ακούσει το γλυκό κυλάι του καλός αϊδονού που ήταν κρυμμένο στους πάτους, κάτω στον κόκκινο. Η αρχόντισσα μαγεύτηκε. Μαγεύτηκε από το άκουσμα και έτρεξε. Και έτρεξε προς τα εκεί. Κατέβηκε προσεκτικά τη σκάρπα και πήγε προς το μέρος που αγωνόταν το αϊδόνι.
συντροφιά που μου κάνεις κάθε βράδυ. Προσπαθώ να σε φανταστώ, γιατί δεν σε έχω δει ποτέ μου. Αν κρίνω όμως από τη φωνή σου, θα πρέπει να έχεις χρωματιστά φτερά και φανταστερό λοφείο. Το ράφος σου είναι σίγουρα χρυσό και τα νύχια σου ασημένει. Έψαχνε αγνή, απεγνωσμένα μέσα στα βάτα και τους πρίμους. Να διακρίνει τα άφαντα φτερά του μακριά φτερά, να δει το χρωματιστό του λοφείο. Το χρυσό ράφος του και τα σημαίνει ανοίγεται. Όμως πουθενά το εικόνι. Παρόλο που το φεγγάρι έφυγε καλά, κανένα τέτοιο παραδεισίλιο που είχε καθόταν πάνω στα δέντρα, άφησε τότε να κλαίει. Γιατί το είχε σχεδόν ερωτευτεί. Μόνο από την καρδιά μου. Αλλά δεν μπορούσε να το δει. Πού είσαι, Ιωνάκη μου. Έλα και φανερώσου. Έλα εγώ που σ' αγαπώ. Τίποτα. Εδώ να έχει συνέχισε να τραγουδάει κρυμμένα καλά. Πολύ καλά. Μόνο ένα γκριζοπράσινο, το σοδούλι πουλάκι, μικρό σαν ένα δάχτυλο του χεριού της, τριγύριζε στα γαμόκλαδα. Είναι από εδώ, μικρό πουλάκι. Σε μια καλυβόνη. Και εσύ με μπερδεύεις. Πήγαινε να παίξεις σε άλλο περιβολάκι. Πού είσαι, Ιωνάκη μου. Και τότε. Τότε συνέβη και κάτι πολύ παράξενο. Το μικρό πουλάκι, το γκριζοπράσινο, μίλησε με ανθρώπινη φωνή. Εγώ είμαι το Ιδόνι που ψάχνεις. Δεν μπορεί να είσαι εσύ τα Ιδόνι. Εσύ με κοροϊδεύεις, νομίζω. Εσύ ήταν το σοδούλι μου, το πουλάκι. Όχι, δεν σε κοροϊδεύω. Πώς θα μπορούσα άλλωστε να το κάνω αυτό σε μια παιδιά μου αυτή κόρη όπως εσύ. Ναι, εδώ. Το Ιδονάκι φερούγησε γύρω της, συνεχίζοντας το κελάρι της μάτου για να της αποδείξει τα λεγόμενά του. Η Αγνή είπε κάθε θυμωμένη, επειδή αλλιώς τα νόμιζε και αλλιώς της είπα. Πράγματι, εσύ είσαι λοιπόν που κάνεις τόση φασαρία και δεν με αφήνεις να κοιμηθώ. Συγχώρεμαι, αφέντα μου. Δεν ήθελα να σε ξυπνήσω ούτε να σε φοράσω. Γι' αυτό θα φύγω γρήγορα από αυτό. Θα πάω να κελαϊδίσω σε άλλο. Όχι, μη φτάσου, περίμενε. Τι θέλεις, σε παρακαλώ. Ήταν περίεργη. Ήθελε να ρωτήσει πολλά. Εξαλλού, αυτό δεν ήταν ένα συνηθισμένο πουλί. Ήταν ένα ειδόλιο που μιλούσε ανθρώπινα. Εδώ βρίσκεις και κάθε μέρα. Πώς μπορείς να μιλάς. Πού τη βρήκες την ανθρώπινη λαλιά. Τι σε μελίες ένα κυρά. Αν σου πω, η ιστορία μου είναι πολύ μεγάλη. Και εσύ δεν πρέπει να μείνεις ξαδρεύει. Μα δεν με πειράζει διόλου. Πόσο μεγάλη δηλαδή είναι αυτή η ιστορία. Είναι μεγάλη. Θέλει δύο και τρεις βραδιές για να σου πω. Και εσύ δεν πρέπει να μείνεις ξαδρεύει. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνω. Θα κόβε κάθε βράδυ και θα μου λες και από λίγο. Έτσι δεν θα ξαγρυπνώ και θα σου κάνω και παρέα. Τέλειο! Αυτά τα λόγια του Ελλονού κέντρισαν την περιέργεια της Αγνής όλο και περισσότερο. Το Αϊδόνι την κοίταξε. Θεωρήθησε γύρω της κάνα δυο φορές και συμφώνησε να της λέει κάθε βράδυ και από λίγο. Έτσι αρχόντισα, κάθισε στην άκρη της κάρπας, κάτω στον πόκαλο του γαμό. Εκείνο άφησε να της εξηγείται μια παλιά ιστορία που όπως της είπε αφορούσε αυτό το ίδιο. Πάνω από 100 χρόνια έχουν περάσει. Όταν ζούσε στην περιοχή μας ένα παλικάρι. Ήταν ο Πάνος ο Τσοπάνος και μένε στον απέναντι λόφο. Ο Πάνος στον απέναντι λόφο. Ο Πάνος προσκούσε τα πρόβατά του από την περιοχή του Ιδρού. Μένα χαρή τη σκυλιά στον κουτουλό μου. Τότε δεν ήταν ο κουτουλός, αλλά έλεγε γύρω όλου του κόσμου τα σιτάρια. Από το Ιδρού λοιπόν, πάνω στην κορφή, μπορούσε ο Πάνος να καμαρώνει όλο τον πρασινόπρωμο και να ανατέμει τα χαρίδια που περνούσαν πότε πάνω και πότε κάτω στο θαλασσινό πέρασμα. Ξυπνούσε λοιπόν ο Πάνος το πρωί και καλωσόριζε τις πρώτες ακτές του ήλιου με τη φλογέρα.
Έπαιρνε τα μαυρομούρια και τα πρόβατά του και κατηφόριζε προς τον πύργο του το ξερά, το μάγο αφέντη. Από εκεί συνέχιζε προς τα σπίτια των παλιών βασιλιάδων, έφτανε στο χάλκινο χωριό και πάλι πίσω το απόγευμα έλεγε μου του Λεωμίνου. Κάθε βράδυ της έλεγε κι άλλες λεπτομέρειες για το χωριό και τον κάμπο. Φαίνεται πως ήξερε καλά την περιοχή του Αϊβάνου. Κι όλο η ιστορία μάκρυνε από νύχτα σε νύχτα, λες και ήθελε την αγνή να του κάνει παρέα. Και εκείνη άκουγε τις ιστορίες του Ειδονιού με προσοχή. Περιέργειά της δεν την άφηνε να κλείσει, να κλείσει μάτι. Πέρασαν νύχτες την νύχτα. Ο Αϊδόνη της έλεγε για τα κατορθώματα του βοσκού που δεν ήταν για λίγα. Η εποχή εκείνη, πριν από 100 χρόνια, σκοτάνε από θάλασσα από πειρατές. Έκλαιγαν και σκότουν. Ήταν άγρια. Πάντα έπαιρναν ό,τι τους άρεσε. Μεσαφικά, παιδιά, κοπέλες, οι άνθρωποι ήταν πολύ δυστυχισμένοι. Ο Πάνος τα έβλεπε όλα αυτά και αγανακτούσε. Ήθελε να εκδικηθεί, αλλά δεν ήταν εύκολο. Πήγαινε με άλλους μαζί και χτυπούσαν τους πειρατές. Άλλες φορές πάλι δεν προλάβαιναν το κακό. Οι πειρατές είχαν φύγει. Όταν ο Πάνος γύριζε στο υγρού, έπαιρνε τη φλογιά και παίζε ένα θλιβερό σκοπό. Συχνά τον επισκεφόταν ο Δοξαράς, ο μάγος γείτονάς του, που έφτανε στην ορφιά. Γεια σου! Γεια σου πάνω, παλικάρι μου! Γεια σου, αφέντη! Τι κάνεις, παιδί μου! Γιατί είσαι λυπημένος! Γιατί είναι φωνικό! Πάλι στο πρασινό καμπό. Πάλι αυτοί οι βρωμεροί πειρατές. Το είδα κι εγώ πέρα από τον πύργο. Πάλι αυτοί οι αγαρινοί. Έκαψαν σπίτια. Μη στεναχωριέσαι. Έκλασαν παιδιά. Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου. Εσύ έκανες ό,τι έπρεπε. Εξάλλου είσαι και μακριά. Μέχρι που να πας έχουν φύγει οι βρωμεροί. Η αλήθεια είναι, γέροντα, ότι πολλές φορές δεν προλαβαίνω. Αυτό με στεναχωρεί. Είναι, παιδί μου, και επικίνδυνο να πηγαίνεις εκεί μόνος σου. Δεν πειράζει, γέροντα. Πρέπει να προσέχεις, γέ μου. Άλλες φορές μιλούσαν για τις δυνάμεις της φύσης. Μιλούσαν για μια άλλη ζωή και ένα κόσμο. Μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις. Ο Πάνος μπορεί να ήταν αγνό παιδί, αλλά δεν τον πολύ πιστεύε. Μας άφηγε με σεβασμό το λευκομάδο. Ξέρεις, Πάνο, ότι ο κόσμος μας, ο κόσμος αυτός που ζούμε, είναι ψεύτικος. Ψεύτικος. Ναι, εμείς το δημιουργούμε με τη φαντασία μας. Φαντασία, ψεύτικος. Βέβαια. Πες τώρα, γέροντα, μα πώς γίνεται. Να, τούτη εδώ η πέτρα. Η πέτρα. Βέβαια, είναι ασήκωτη. Το πρόβατο που παραλίγο να μου σκότωνες! Το πρόβατο! Αμέ! Η θάμνη! Η θάμνη! Τα βουνά! Βεβαίως! Είναι! Ο κόσμος μας, να ξέρεις, παιδί μου, ότι είναι ένα παιχνίδι του μυαλού μας! Του μυαλού μας! Εικόνες! 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 Καλά, γέροντα! Καλά! Αλλά όπως και αν λες εσύ τώρα, αν υπάρχουν άλλοι κόσμοι, πού είναι αυτοί? Είναι πολύ κοντά μας και πολύ μακριά συνάμα. Κάποιους τους ακουπάμε χωρίς να το ξέρουμε. Με έναν πίδο θα μπορούσαμε να βρεθούμε εκεί. Άρχοντα, και αν είναι τόσο κοντά, τότε γιατί δεν τους βλέπουμε? Γιατί ακόμα, γέ μου, δεν έχουμε τη δύναμη. Δύναμη. Είμαστε σκλαβωμένοι σε αυτόν τον κόσμο. Σκλαβωμένοι, γέροντα, ε. Ναι, παιδί μου. Και τότε, γέροντα, πώς το ξέρουμε εμείς οι άνθρωποι ότι αυτοί οι κόσμοι υπάρχουν? Είναι κάποιοι πρικισμένοι που το βλέπουν, το νιώθουν, το αντιλαμβάνονται. Κάνουν
ό,τι θέλουν. Ναι. Πάνε μέσα, έξω, μέσα, έξω. Κατάλαβα, ας τα μέσα έξω, εννοείς εσάς τους μάγους που κάνετε κολπάκια, ε. Ας πούμε, ναι. Τι. Εγώ βέβαια είμαι ένας απλός περιπατητής του χρόνου. Άλλοι, να ξέρεις ότι κάνουν θαύματα. Θαύματα. Και τότε γέροντα, άλλη μια ερώτηση. Ποιο είναι το πιο δύσκολο θαύμα? Το πιο δύσκολο θαύμα. Βεβαίως. Το πιο δύσκολο θαύμα είναι... Ναι. Είναι να αναστήσει έναν πεθαμένο. Μάγος, δεν σκέφτομαι το θάνατο. Μόνος σκεφτόταν για λίγο τους δικούς του ανθρώπους που το έφευγαν νωρίς. Τους ήθελε για λίγο ζωντανούς για να τους πει πόσο τους αγαπά. Όμως ο Δοξαράς τον διασκέδαζε πολύ και μια φορά μάγεψε μια προβατίνα μεταμορφώνοντας τη σκύλη. Έτσι για να κουμπίσει για τις δυνάμεις. Πάνω. Κοίταξε τώρα τι θα κάνω εδώ με την προβατίνα σου. Τι πάρε, παιδί μου, τη μαγούρα του μάγου. Θα στη βαστά ο άρχοντα, τι μην. Ω, πρακατάμπρα. Ω, πρακατάμπρα. Άνοιξε πόρτα, μπες στη σκουλικότρυπα. Γύρνα πάλι πίσω και βγες από την άλλη. Ω, ορίστε! Τι ορίστε, γέροντα! Άγεψα την προβατίνα σου, παιδί μου! Και μη μου λιγοστεύεις τα πρόβατα! Τα χρειάζομαι, τα φανάκια! Είναι το βράδυ μου, γέροντα! Μα σκέφτηκα ότι ίσως χρειάζεσαι και ένα σκυλάκι να φυλάει τα πρόβατά σου, παιδί μου! Όχι, γέροντα! Γιατί έχω τόσα! Εσύ μου τα έκαμες! Τώρα, το ξέχασες κι αυτό! Καλά, λοιπόν! Τι καλά! Μην τιμώνεις! Ε! Κράτησε τη μαγκούρα, σε παρακαλώ! Φέτυνα. Άιντε να δω. Ω, μπρακατάμπρα. Ω, μπρακατάμπρα. Άνοιξε πόρτα. Πες τη σκουλικότρυπα. Γύρνα πάλι πίσω και βγες από την άλλη. Ω, ορίστε. Πάρε την προβατίνα σου και μην τυμώνεις. Πάρε και στη μαγκούρα σου. Παίξε τώρα λίγο τη φιλογέρα σου να με ξεκουράσεις. Παίζεις τόσο όμορφα, παιδί μου. Να ξέρεις ότι κάποτε εγώ θα σε μαντέψω. Θα σε μεταμορφώσω σε ένα αηδονάκι για να σε ακούω πάντα, παιδί μου. Εντάξει, Άρχοντα. Αλλά τώρα είναι ώρα για βοσκή. Δεν άφησες μαζί μας. Αν και πάρα πολύ κουρασμένος, τι? Πολύ θα ήθελα να σε ακολουθήσω στη βοσκή των προβάτων σου, παιδί μου. Ναι. Μόνο και μόνο για να ακούω τη φλογέρα σου. Παίζεις τόσο όμορφα, παιδί μου. Εντάξει, γέροντα. Ένα μεσημέρι, αφού πέρασαν μέσα από τα στήθια του παλιού βασιλιάδου, κάθισαν να ξαποστάσουν τους παλικαράδες. Πάνω σου έβαλε να μοιραστεί με το δοξέρα, το ψωμί και το τυρί που είχε στον τρουβά. Έλα γέροντα, να ξαποστάσουμε λιγάκι. Σε ευχαριστώ, γέρο. Ήτανε κουραστική μου. Πολύ. Αλλά, να, πάρε λίγο ψωμάκι, γέροντα. Δεν θέλω, παιδί μου, το ψωμί σου, ευχαριστώ. Θέλω το ψωμί. Γέροντα, να και λίγο τυράκι. Φρέσκο είναι, χτες το έφτιαξα. Όχι, παιδί μου, κράτησε το για εσένα. Εξάλλου, εγώ δεν πεινώ με την κοιλιά μου. Πεινώ με τα αυτιά και τα μάτια μου. Πεινώ για γνώση. Βα. Και πώς κορτένεις, γέροντα, το στομάχι. Γιατί, άμα μου συνεχίσεις έτσι, κάποια στιγμή θα μου πεθάνεις. Θα πεθάνω, ε! Βεβαίως! Και δεν μου λες πάνω! Έλα, τι σημαίνει πεθαίνω! Ξέρεις, εξήγησέ μου! Πάλι αυτές τις συζητήσεις θα κάνουμε! Έχω και δουλειά! Πώς, ξέρω! Πεθαίνω
Πεθαίνω σημαίνει πεστό κάτω. Τέζα, δεν αναπνέω πια. Αυτό. Και μετά, τι γίνεται πάνω. Άκου τι ρωτάει. Τι γίνεται γέροντα μετά. Μετά σε θάβουνε. Σε κλαίνε το πολύ. Αυτό ήταν όλο. Το σώμα σου, ναι. Εάν δεν μπορείς να το αλλάξεις δηλαδή. Δεν γίνονται άρχοντα. Τι να το αλλάξει τώρα. Τι λες τώρα. Άσε με. Την προβατήμα σου. Πώς την έκαμα σκύλο. Κατάλαβες. Ξέρω εγώ γέροντα. Και πάλι που καλά που μου την έκανες και προβατίνα. Αυτά είναι κόλπα μαγικά. Άσε με μένα. Μπορώ βέβαια σαν μάγος να μαγέψω και εσένα. Κακός μπελάς. Και τι θα με κάνεις γέροντα. Καναλίκο μήπως. Τι. Σου είπα και προηγουμένως. Θα σε μεταμορφώσω σε ένα μικρό γκρίζο πράσινο πουλάκι. Σε ένα αηδόνι. Γέροντα, αυτά τώρα γίνονται μόνο στα παραμύθια. Σιγά, σιγά που θα με κάνεις αηδόνι. Τότε, εκεί που καθόταν και έπρωγαν, ήταν ένα καπρόλαγγι από τα περιβόλια. Ένα σπίτι να καίγεται. Παιδιά και γυναίκες έκλαιγαν. Μα που να πάρει ευχή πάνω, ναι, τι γίνεται εκεί πέρα, κάτι καίγεται. Μα γέροντα, βλέπω καπνούς, τα σπίτια κάτω στο κόκκαλο πράγματι, καίγονται. Πράγματι, κάτι καίγεται, γυναίκες κλαίνε, πάλι οι βρωμεροί πειρατές ξαναχτύπησαν. Πάμε άρχοντα, πάμε να δούμε κι ό,τι σώσουμε. Όχι, περίμενε πάνω, δεν φτάνει. Είμαστε μόνο δύο και χωρίς όπλα, παιδί μου. Μην κάνεις κουταμάρες. Μα τι σημασία έρχοντα έχει αυτό. Έχουμε τις μαγκούρες μας και εσύ τα μαγικά σου. Δεν φτάνει, γε μου. Τι. Εσύ είσαι νέος. Εγώ γέρος και ανήπορος. Πρέπει να προσέχεις, παιδί μου. Καλά, γέροντα. Πάω εγώ μπροστά. Μην εσύ πίσω. Όχι. Και κάλυψέ με. Όχι. Ναι. Θα σου δώσω τη μάχη. Πρόσεχε. Πρόσεχε πάνω. Φεύγω, γέροντα. Φεύγω. Η περιγραφή της περιοχής φαινόταν γνωστή στην Αθήνα. Όλο ένα της άναψε την όρεξη για να μάθει περισσότερα για το περιστατικό που μάλλον είχε συμβεί πριν πολλά χρόνια στην αυλή του ίδιου του σπιτιού. Πες μου, Ιδονάκη, τι απέγινε ο Πάνος. Μη με κρατάς να πω. Πρέπει να πας να κυνηγηθείς μου. Είναι πολύ αργά. Υποσχέθηκε να μου κάνεις παρέα πιο πολλά. Εξάλλου η ιστορία μου παρακάτω δεν είναι και πολύ ευχάριστη και ίσως δεν θέλει να μα πώς είναι τώρα αυτό. Με κρατάς σε αγωνία, πες μου σε παρακαλώ. Άσε κυρία μου την ιστορία και αγόρευσε μου σου όλη την ιστορία. Το γεμάτο φεγγάρι, σε λίγες μέρες θα χαθεί. Δεν θα βλέπει να κατεβαίνεις, καρπό, δεν θα σε χάσει. Θα μείνω. Πρέπει να μάθω τι απέγινε. Απόψε κιόλα. Γι' αυτό συνέχισα, είπα να είπα. Καλά, λοιπόν. Λοιπόν. Δάχτηκε πάνω. Και το ξεράσα από πίσω. Ήταν όμως πιο γέρος και άλλος. Έτρεξα μέσα στα στενά δωμάτια του Βρασινόκαπου μέχρι που έφτασα στο καμένο σπίτι. Κάτω! 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 Άσε τα παιδιά, παραδείρα! Άσε τα παιδιά! Τι θα κάνεις! Ο Πάνος πήρε ένα ξύλο και μπήκε στη μοτσαλωτή αυλή. Αυτό που αντίκρισε ήταν ανήκους του. Γυναίκες και παιδιά, δίπλα στο μάγκαλο, σκυμμένα και αλυσοδεμένα, φλόγες έγιναν από το καμένο σπίτι και τσουρούφιζαν τα κλαδιά του μικρού πέφτου που ήταν στην αυλή. Τότε άρχισε να χτυπά τους πειρατές. Πισώ, άπιστη! Θα σας φάω, ρε! Θα σας διαλύσω! Ωραία, να πιάσουμε! Αυτό! Προδέσαμε! Το πιάσουμε! Περίπορο! Κάτι! Ήταν οργισμένος, αλλά απερίσκητος, αφού οι πειρατές
με μια πέτρα στα πόδια και τον ανέβασα στο χείλος του μάγκαλου. Με μια σπροξιά θα τον έστειλα στον πάνω του πυργαλιού και θα συνέχιζα τη δουλειά του. Την ώρα που τον έσπρωχναν, μπήκε στην αυλή ο δοξαράς. Μόλις είδε τον πάνω να πέφτει στο πηγάδι, έβγαλε μια κραυγή, σαν ποτή. Και έτσι δεν ακούστηκε ποτέ αν ο Πάνος έπεσε στο νερό. Μόνο ένα μικρό αϊγόνι πέταξε ανάμεσα στη σιπιά και τράβηξε κατά τον μπόκαλο. Οι πειρατές τρόμαξαν και κρύφτηκαν. Ο Λουξαράς έλυσε τα παιδιά, πήραν δρόμο και εξαφανίστηκαν. Ύστερα πήγε στην πάλια του, όμως εκεί τον βρήκε ένα πειρατικό σπαθί. Με χτύπησαν οι άτιμοι! Πάνω! Πού είσαι, παιδί μου! Ζεις! Δώσε μου ένα σημάδι! Δεν θα προλάβω! Θα πεθάνω! Βάγια, σκύψε να σου πω ένα μυστικό. Τις προσταγές σου, Άρχοντα. Αχ, με λάβωσαν και εμένα οι άπιστοι. Πες μου, Αϊγονάκη μου, εσύ είσαι ο Πάνος. Πες μου, σε παρακαλώ. Ναι, λοιπόν. Εγώ. Πώς μπορώ να λύσω τα μάτια σου, τι μπορώ να κάνω για σένα. Μη βιάζεσαι, θα σου πω. Ο Μάγος πριν πεθάνει, μεταμόρφωσε τη βάλια σε κουκουβάλι για να τη σώσει από το κακό που της έμενε να πεθάνει. Πριν όμως, της είπε το ξόκι που να ξανακάνει ανθρώπους. Τι εσείς, τόσο ακρόνιμο και το λύσατε. Εμείς τα παιδιά δεν μπορούμε να το λύσουμε. Χρειάζεται ένας άνθρωπος να πιστεύει την ιστορία. Λοιπόν, εγώ θα σας δείξω τα μάτια. Ανεβαίνει η αυλή, η σκάφα και πάει στο δαπνό όμιλο, που ήταν στη μέση του περιβολή. Εκεί, πάνω σε ένα κλαδί, καθόταν υπομονετικά η βάγια, η κουκουβάγια. Αυτή κάθε βράδυ άκουγε τις ιστορίες και έβλεπε με τα τεράστια μάτια της την αυλή να μιλάει με τα ειδόνια. Κουκουβάγια μου καλή, πες μου σε παρακαλώ το μάτο, το ξόρκι του μάγου το ψαρά. Εγώ θα σας λύσω τα μάτια. Επιστέψουμε, θα δεις. Αλήθεια, αρχόντισά μου, πιστεύεις την ιστορία που σου είπε το Αϊδόνι. Μα ναι, πιστεύω ακράδαντα. Είναι τόσο όμορφη, τόσο αληθινή. Τότε λοιπόν θα σου πω το ξόρκι. Αλλά πρόσεξε, μην το κάνεις εμένα. Και τι κουκουβάγια μου πάλι. Εκείνο το βράδυ πληγώθηκα μαζί με το μάγο του Ωσαρά. Αν ξαναγίνω άνθρωπος, η πληγή μου θα ανοίξει. Και τότε θα πεθάνω αμέσως. Γι' αυτό σε παρακαλώ, προτιμώ να παραμείνω κουκουβάγια και να κλαίω κάθε βράδυ για το χαλασμό που πάθαμε τότε. Σε καταλαβαίνω κουκουβάγια μου πάλι. Αλλά γιατί για τα λιγονάκια. Τότε ένα δάκρυ κύλησε στα μάγουλα της μικρής αγώνης σας. Μάζεψε τα δάκρυ, από το μου μόλις κύλησαν τα μάτια σου. Είναι πολύ βασικό στατικό για το ξόρκι. Είναι το σημάδι της πίστης σου. Βάλτο σε μια δαχτυλίδα, με μια σταγόνα του στο κορτόκαλο, μια σταγόνα σε τον λέμωμα και μια σταγόνα του τον έργο. Δίνε στο αϊδονάκι, λίγο-λίγο για 9 μέρες. Κουκουβάγια μου πάει. Είσαι σίγουρη για το ξόρκι. Έτσι μου είπε ο μάγος λίγο πριν ξεψυχήσει. Δώστε το λοιπόν και θα δούμε. Εσείς, τόσο χρόνια δεν το κάνατε. Γιατί εκείνο που έλειπε ήταν το ανθρώπινο δάκρυ. Το δάκρυ σου άνοιγε. Δώστε. Έτσι και έγινε. Η αγνή έριξε στη δαχτυλίδρα όσα τη είπε η κουκουβάγια και τα έδινε για 9 νύχτες του Αϊδόνι.
Η δέκα τη νύχτα η αγνή κατέβηκε μέχρι τον κήπο τη και σταμάτησε εκεί. Έκανε βόλτες στην κοτσαλωτή αυλή και σκεφτόταν. Τι θα γίνει αν δεν πιάσει το ξόρκι? Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Δεν θέλω να πάω απόψε στον ποταμό. Δεν θέλω να δω να δει το ειδονάκι μου να πεταρίζει μέσα στα κλαδιά και τους θάμους. Πώς θα το αντιπλήσω, αν ελήθηκαν τα μάλια. Αχ, πάνω. Εκεί που καθόταν, στο παντάκι σκεφτική, άκουσε ένα κελάκι. Έμοιαζε με το ειδονού, αλλά ήταν αλλιώδη. Σαν να το μιμήθηκε κάποιος και να το έπαιζε με φλογέρα. Ο ήχος γινόταν ολοένα και πιο δυνατός. Ερχόταν από το στρατάκι του περβολιού. Και αν δεν ήθελε να κοιτάξει πίσω, και έκλειψε το πρόσωπό της μέσα στις παλάμες της. Δεν ήξερε τι θα έβλεπε. Ξαφνικά ένιωσε δύο χέρια. Δύο χέρια να την ακουμπούν στους ώμους και μια φωνή αντρή και να της λέει: Σε ευχαριστώ, Αμνή. Σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Δεν ξέρω πώς να σε ξεπληρώσω. Η μικρή αγώνησα. Δεν άντεξα άλλο και γύρισε να δει το πάνω. Ένα τεράστιο χαμόγελο απλώθηκε στο πρόσωπό της. Ο Πάνος! Το αηδόνι με τη φλογέρα ήταν εκεί. Τα μάτια του έλαμπαν και η φωνή του ήταν τόσο ζεστή που της έδινε σιγουριά και ασφάλεια. Πάνω, πάνω μου, είμαι τόσο ευτυχισμένη. Δεν ξέρω να καταλιάσω. Τότε τον αγκάλιασε και τον έβαλε να καθίσει δίπλα της για πάντα, να της λέει ιστορίες. Η κουκουβάλια πέταξε από την καφνιά και ήρθε στο γέρικο πέφτω. Ήθελε να ακούει κι αυτή. Έτσι η Αμνή και ο Πάνος έζησαν ευτυχισμένοι στο καμπούσικο αρχοντικό με την κουκουβάγια πάνω στον πέφτω να κλαίει πότε πότε τα βράδια. Ευχαριστούμε και καλή σας ευχαριστώ.